Γεια σας φίλοι μου, φίλοι των Περιστεριών και των Καναρινιών, εδώ είμαστε. Πρώτη του μηνός σήμερα, ελπίζω να γυρίσατε όλοι καλά από τις διακοπές, να έχετε βρει τα πουλάκια σας σε καλή κατάσταση. Είμαστε μέσα στην Πτερόρια, και στα Καναρίνια και στα Περιστέρια. Αν και τα Καναρίνια τελειώνουν, είμαστε με τη σκούπα στο χέρι. Μόλις κάναμε μπανάκι, οι κλούβες είναι γεμάτες. Ακόμα επιλογές δεν κάνουμε και εδώ είμαστε. Και εδώ στα ζευράκια, επιτυχής αναπαραγωγή φέτος. Εν τω μεταξύ βγάλαμε κάτι χρωματάκια, έτσι, με μαύρα μάγουλα, με καφέ και μαύρο στήθος. Μ' αρέσουν τα χρώματα, έκανα πολύ καλό ξεκίνημα φέτος. Γίνανε αρκετά, αναπαραγωγή τέλος. Τώρα μπαίνουμε στη συντήρηση. Έτσι. Εδώ έχουμε πιο πολύ παλιά καναρίνια και μεγάλης ηλικίας και 2 χρονών και 3 χρονών και 4 χρονών και κάποια λίγα μικρά. Εδώ έχουμε ράτσες και εδώ ζευγάρια και κάποια μικρά. Εδώ ακόμα δεν μπανιστήκαμε. Θα μπουν σε λίγο. Γκλώστερ. Και εδώ γκλώστερ. Απολαμβάνουμε τον ήλιο. Και εδώ κάποιες ράτσες, γκλώστερ, κανονικά. Έχουμε τους δασκάλους εδώ πέρα που κελαϊδάνε μόνιμα. Και εδώ μικρά. Και όλα πάνε καλά. Λοιπόν φίλοι μου, σας χαιρετώ για άλλη μια φορά. Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα βιντεάκια. Και στα Περιστέρια και στα Καναρίνια. Παράξενη περίοδο που κοστίζει πάρα πολύ ενέργεια και στα Περιστέρια και στα Καναρίνια με την Πτερόρια. Θέλουν προσοχή. Είναι μια περίοδο που βγάζουν αρκετές ασθένειες, να πούμε την αλήθεια. Ακούω πάρα πολλά, συμβαίνουν πάρα πολλά. Ιδίως στα Καναρίνια πάρα πολλοί είναι φίλοι που έχουν προσβληθεί από ευλογιά. Πάντα αυτή την περίοδο. Είχα και εγώ ένα κρούσμα ευλογιάς στα Περιστέρια μου μετά το τελευταίο βίντεο. Έτσι, μετά το τελευταίο βιντεάκι παρουσιάστηκε ένα κρούσμα ευλογιάς. Ο λόγος ήταν καθαρά ότι φέτος η αναπαραγωγή και ακόμη τώρα που με βλέπετε 1η Σεπτεμβρίου συνεχίζει ανεπίσημα. Φέτος τα άφησα πολύ περισσότερα, δηλαδή είμαι σχεδόν 2 μήνες που έπρεπε να είχα σταματήσει για αυτούς τους λόγους και για πολλούς άλλους, έτσι για να ξεκουραστούν τα πουλάκια. Θα σας δείξω βίντεο γιατί θέλω να πω κάποια πράγματα για την ευλογιά γενικά και για τα Περιστέρια και για τα Καναρίνια. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσω εξ αρχής για όλους, έτσι για να φύγουν κάποιες απορίες, ότι η ευλογιά των Περιστεριών και των Καναρινιών, φίλοι μου, δεν μεταδίδεται από το ένα είδος στο άλλο. Πρώτο αυτό για να το ξεκαθαρίζουμε. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η ευλογιά των Περιστεριών και των Καναρινιών, φίλοι μου, δεν μεταδίδονται στον άνθρωπο. Έτσι, και αυτό. Φυσικά εννοείται ότι θα κρατήσουμε μια στοιχειώδη καθαριότητα στα χέρια μας όταν ερχόμαστε σε επαφή και όλα αυτά, διότι πάντα μπορεί να βρεθεί ένας αδύναμος οργανισμός και να τον μεταφέρουμε στην ουσία εμείς από το ένα πουλάκι στο άλλο, από το ένα καναρινάκι στο άλλο ή από το ένα περιστεράκι στο άλλο. Είτε αν υπάρχει κάποιος εξασθενημένος οργανισμός, ένας μεγάλος στην ηλικία άνθρωπος, θα μπορούσε θεωρητικά να συμβεί κάτι. Οπότε για να αποφύγουμε αυτές τις καταστάσεις, μια στοιχειώδη καθαριότητα δεν θα ήταν άσχημα. Τώρα, σε σχέση με όλα αυτά που μαθαίνουμε από όλα τα site και από όλα αυτά, εμένα οι πληροφορίες μου πάντα, φίλοι μου, σε αυτά τα θέματα, όπως είπαμε, είναι από κλινικές, είναι από εργασίες που έχουν γίνει σε πανεπιστήμια και όλα αυτά. Οφείλουν οι άνθρωποι, όταν μας δίνουν αυτές τις πληροφορίες και διαβάζουμε αυτές τις εργασίες, να μας δώσουν τα πάντα, ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει από πληροφορία, έτσι ώστε να γνωρίζουμε οποιαδήποτε στιγμή το τι θα μπορούσε να συμβεί, από το καλύτερο ως το χειρότερο σενάριο, αυτό είναι το σωστό. Από εκεί και πέρα αποφεύγουμε να πάρουμε πληροφορίες από ομάδες Περιστεριών και Καναρινιών, διότι εκεί μέσα λένε το κοντό τους και το μακρύ τους, τα περισσότερα δεν ισχύουν. Να είμαστε προσεκτικοί ακόμη και από ανθρώπους όπως είμαι εγώ που ανεβάζουν βιντεάκια, οι οποίοι ίσως να μην έχουν κάνει καλά τα μαθήματά τους και να λένε αερολογίες. Εγώ συνήθως μιλάω σε συνδυασμό με αυτές τις σωστές πληροφορίες που παίρνω και με την εμπειρία που έχω. Σύμφωνα φίλοι μου με τις εμπειρίες που έχω, θα μιλήσω και σε αυτό το βίντεο
έτσι ώστε να διαψεύσω κάποια πράγματα, διότι υπάρχουν πάντα εξαιρέσεις σε όλες τις ασθένειες. Θα πρέπει ούτως ή άλλως να μπούμε σε μια διαδικασία και να μην φοβόμαστε πλέον, να μην ακολουθούμε το φόβο του εμπορίου, διότι το εμπόριο καλά δουλεύει, όπως είπαμε, είναι φίλοι μας, η κτηνίατρη είναι φίλοι μας, τα pet shop είναι φίλοι μας. Χωρίς αυτά δεν θα μπορούσαμε ίσως να έχουμε πάρα πολλά πράγματα από αυτά που υπάρχουν. Αλλά από εκεί και πέρα να μάθουμε κάποια στιγμή να πηγαίνουμε και στους κτηνιάτρους της εμπιστοσύνης μας και στα pet shop στοχευμένα όταν θέλουμε να πάμε να αγοράσουμε κάτι που το χρειαζόμαστε και τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο από όλα αυτά που θέλουν να μας προτείνουν. Λοιπόν, και πάμε να μιλήσουμε σε σχέση με τις πληροφορίες γενικά, με τα κουνούπια και με όλα αυτά. Είμαι εδώ για να ξεκαθαρίσω για άλλη μια φορά το τι συμβαίνει, να σας βάλω σε σκέψεις και να αποφασίσετε, φίλοι μου, μόνοι σας το τι πραγματικά ισχύει και το τι δεν ισχύει. Εγώ γνωρίζω πάρα πολύ καλά το τι ισχύει, δεν φοβάμαι, προχωράω κανονικά, ό,τι είναι να συμβεί θα συμβεί, κοιτάω να το αντιμετωπίσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Φυσική επιλογή στα πτηνά μου και στα Περιστέρια και στα Καναρίνια. Οι απώλειες είναι πλέον πάρα πολύ λίγες. Να πω την αλήθεια, αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός όταν πραγματικά συμβαίνει μετά από χρόνια κάτι και μπορώ να το δείξω, διότι τις περισσότερες φορές μπορεί να λέω θεωρία για όλα αυτά που μιλάω, αλλά δεν έχω να παρουσιάσω στοιχεία, διότι δεν συμβαίνουν τόσο συχνά σε μένα πλέον, έτσι. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμβούν ποτέ, όπως και αυτή τη φορά μετά από το τελευταίο βιντεάκι που ανέβασα, που όλα πηγαίνανε καλά, ξαφνικά αναγνώρισα μέσα σε έναν περιστερώνα δύο γευράκια τα οποία βγάλανε βλογιά. Θα δείτε το βίντεο, θα σας εξηγήσω και μέσα το πώς το βλέπω εγώ και το τι συμβαίνει, έτσι ώστε να λυθούν αυτές οι απορίες. Τώρα, σε σχέση με τα καναρίνια, για τους φίλους των καναρινιών, για να ξεκαθαρίσω το θέμα, στα ζευράκια, φίλοι μου, και πιστεύω ότι ίσως να είναι και σε όλα τα παραδείσια, δεν υπάρχει βλογιά. Έτσι, ακόμα και στις εξάρσεις που είχα πέρσι και προπέρσι ευλογιά καναρινιών, δεν μεταδόθηκε, δεν μεταφέρθηκε τίποτα. Σε σχέση με όλα αυτά που λένε φίλοι μου με το κουνούπι και με όλα αυτά τα ζωήφια τέλος πάντων που ζουν εδώ σε εμάς, στους ανοιχτούς χώρους, στους εξωτερικούς χώρους, και πρέπει να προστατέψουμε τα πουλάκια μας, να βάλουμε σίτες, να μην έρθουν τα κουνούπια και όλα αυτά, έχω να εξηγήσω κάτι. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχω από έγκυρες πηγές είναι ότι ούτως ή άλλως η ευλογιά, όπως και στους ανθρώπους, βρίσκεται στο δέρμα μας, μεταφέρεται προφανώς από τα ακάρια και μεταφέρεται από τα κουνούπια. Δηλαδή, έχουμε καταδικάσει το κουνούπι με την έννοια αυτή ότι αν τσιμπήσει ένα κουνούπι, ένα περιστέρι, ένα καναρίν, θα το μεταφέρει οι ασθένειες από το σημείο Α στο σημείο Β. Αλλά όπως το είπαμε, το μεταφέρει, δεν το μεταδίδει. Έτσι, δηλαδή αυτό μπορεί να συμβεί και στους ανθρώπους, το βλέπουμε αρκετά συχνά, ότι αν ένα κουνούπι ή ένα οποιοδήποτε ζωήφιο καταφέρει να τσιμπήσει έναν ασθενή, στην προκειμένη περίπτωση ένα ασθενές πτηνό το οποίο έχει προσβληθεί από μια κατάσταση, θα μπορούσε θεωρητικά να το μεταδώσει σε ένα άλλο πτηνό ή σε έναν άλλον άνθρωπο. Έτσι. Το 70% της ανοσίας γενικά, όχι μόνο των ανθρώπων, γενικά για τα πτηνά μας, φίλοι μου, βρίσκεται στο έντερο, στα εσωτερικά όργανα, εκεί που μπαίνουμε στη διαδικασία στην ουσία τις περισσότερες φορές να το καταστρέψουμε ή να το προφυλάξουμε με τον τρόπο ΑΒΓ, όπως το πηγαίνω εγώ τέλος πάντων, έτσι. Οπότε βλέπουμε ότι τα πτηνά μας γενικά, φίλοι μου, για να είναι υγιέστατα θα πρέπει να προσέξουμε το τι υπάρχει μέσα και το τι υπάρχει έξω. Εξίσου όμως, φίλοι μου, όπως το έχουμε μάθει και στην ανθρωπολογία γενικά, το δέρμα του ανθρώπου είναι ένα όργανο. Το ίδιο συμβαίνει, φίλοι μου, και στα πτηνά μας, και στα περιστέρια και στα καναρίνια. Όσο υπάρχει υγιές δέρμα και υγιής ανοσία, το πούμε έτσι, σε ένα πτηνό, δεν το έχουμε καταστρέψει, προφυλάσσει ακόμη και από αυτά τα τσιμπήματα. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή τσιμπήθηκε ένα καναρινάκι το οποίο ήταν ασθενές εκείνη τη στιγμή ή το οποίο μπορεί να έχει μία βλάβη στο δέρμα του, είτε ένα περιστεράκι, δεν σημαίνει ότι θα κολλήσουν και τα άλλα και θα συμβεί τι θα συμβεί. Έτσι, θα πρέπει να πάψουμε να ασχολούμαστε με αυτή τη φοβία. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Ούτως ή άλλως πιστεύω ακράδαντα για όλους τους φίλους των περιστεριών και των καναρινιών ότι η ευλογιά είναι μια παιδική αρρώστια. Ό,τι και να κάνουμε, όπως και να προστατέψουμε τα καναρίνια μας και τα περιστέρια μας, μία φορά στη ζωή τους θα πρέπει να το περάσουμε. Συνήθως εγώ αφήνω να το περάσουν σε μικρή ηλικία έτσι ώστε να μην έχω κανένα πρόβλημα. Που σημαίνει ότι όλα τα μεγάλα τα περιστέρια που έχω και όλα τα μεγάλα τα καναρίνια που έχω, μέχρι την περσινή χρονιά τουλάχιστον, δεν μπορούν πλέον να προσβληθούν από την ευλογιά. Τώρα, σε σχέση με τα μικρά,
τα φετινά. Είχα μία προσβολή, όπως είπαμε, στα Περιστεράκια, σε δύο Περιστεράκια, θα το δείτε και θα σας εξηγήσω εκεί ακριβώς και όλους τους λόγους γιατί συνέβη όλο αυτό. Και βάζω και το εξής ερώτημα στους φίλους των Καναριών. Πέρσι είχα, ας το πούμε έτσι, πολύ ισχυρό ιό ευλογιά στα Καναρίνια μου. Είχαμε πάρα πολλές ζέστες τον Αύγουστο, συνήθως εκεί ξεκινάει η ευλογιά. Επειδή είχαμε πάρα πολύ ζέστη και τα καναρινάκια δεν είχαν προσαρμοστεί σε ακραίες θερμοκρασίες ζέστης εδώ πάνω σε ανοιχτό χώρο, προσβληθήκαν αρκετά μικρά, οι απώλειες ήταν τελικά λίγες και ίσως κάποιες αλλοιώσεις σε κάποια καναρινάκια τα οποία δεν τα έδωσα, τα κρατάω για τον εαυτό μου, σε εξωτερικά χαρακτηριστικά. Λίγο στο μάτι, λίγο στο ράμφος, κανένα δαχτυλάκι, κανένα νυχάκι που πέφτει και πάει λέγοντας. Φέτος η χρονιά ήταν διαφορετική. Φέτος είχαμε στην ουσία 3 μήνες μόνιμο καύσωνα, 37-38 βαθμούς και χτυπούσαμε και τα 45, αρκετά κουνούπια. Παρ' όλα αυτά, φίλοι μου, δεν είχα προσβολή στα καναρινάκια μου. Τα καναρινάκια μου αυτή τη στιγμή τα έχω βάλει να κάνουν μπάνιο, είναι όλα ολοκάθαρα, δεν τους έχει μεταφερθεί κάτι από κάποιο κουνούπι, δεν έχω αλλάξει κάτι στον τομέα που τα εκτρέφω, όλα είναι ανοιχτά, τα παράθυρα ανοιχτά, υπάρχουν κουνούπια, υπάρχουν ζωήφια, υπάρχουν όλα. Πιστεύω σε αυτό και δεν έχει προσβληθεί κανένα, ενώ πέρσι είχαν προσβληθεί όλα. Οπότε για μένα αυτές οι θεωρίες ότι θα πρέπει να τα προστατέψω για να μην προσβληθούν από το τσίπημα του κουνουπιού δεν ισχύουν. Έτσι, έχω τα αποδεικτικά στοιχεία. Και θα πρέπει να ξεκαθαρίσω με τους φίλους που κάνουν εμβολιασμούς είτε στα Περιστέρια με το πινελάκι είτε στα Καναρίνια. Αγοράζετε, φίλοι μου, στην ουσία περιορισμένο χρόνο υγείας με τα εμβόλια. Είναι το καλύτερο που έχετε να κάνετε για να τα προστατέψετε, η αλήθεια αυτή. Αν το κάνετε σωστά την περίοδο που χρειάζεται, που υπάρχει προσβολή, δεν θα προσβληθούν από μια τέτοια ασθένεια. Δεν σημαίνει όμως, φίλοι μου, ότι δεν θα προσβληθούν την επόμενη χρονιά. Έτσι. Πιστεύω ακράδαντα ότι μία φορά ευλογιά, ποτέ ξανά ευλογιά. Και καμία φορά ευλογιά δεν σημαίνει ότι οι φόρους ζωής δεν θα ξανακολλήσουν ευλογιά. Δηλαδή, αυτό το λέω πιο πολύ για τους μεγάλους εκτροφείς που τα προστατεύουν, τα έχουν σε κλειστούς χώρους, με σίτες, με όλα αυτά, κάνουν τα εμβόλια. Εννοείται ότι δεν θα τα προστατέψουν και δεν θα κολλήσουν σε αυτούς. Θα κολλήσουν όμως, φίλοι μου, στον επόμενο κάτοχο. Αυτό ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις ομάδες από ό,τι βλέπω. Πάρα πολλές οι ανησυχίες, πάρα πολλές οι αναρτήσεις. Τι έχει στο δαχτυλάκι του, μια φούσκα με κόκκινο αίμα, με μαύρο αίμα, με το ένα, με το άλλο. Είναι, φίλοι μου, η ευλογιά. Μπορεί να είμαστε τυχεροί να περάσει, να έχουμε την ελαφριά μορφή για φέτος, μπορεί να έχουμε όμως και την βαριά μορφή που η οποία μπορεί πάρα πολύ εύκολα να δημιουργήσει μεγάλο κακό γενικά και στα Περιστέρια και στα Καναρίνια. Λοιπόν, έχουμε μπει μέσα στον Περιστερώνα. Εδώ βλέπετε ένα περιστεράκι το οποίο έχει ευλογιά στο λαιμό και στο κεφάλι. Για του λόγου το αελθές, γιατί έχω αυτή τη στιγμή μέσα στους περιστερώνες και πολύ μικρότερα από αυτό, αλλά και πολλά στην ίδια ηλικία, γύρω στα 25 μικρά. Πάμε στους γείτονες δίπλα, στα δύο πουλάκια αυτά, αδερφάκια, τα οποία δεν έχουν καθόλου ευλογιά. Είναι αυτά από ένα ζευγάρι, αυτό είναι από ένα άλλο ζευγάρι και έχει βγάλει στο λαιμό. Θα καταλήξουμε στο τέλος εκεί που θέλουμε. Λοιπόν, πάω λίγο παραδίπλα, γιατί είμαι λίγο χαμηλά. Πάμε μία φωλιά δίπλα και μία φωλιά επάνω. Άλλο ένα πουλάκι με ευλογιά, το οποίο αυτό πουλάκι είναι αδερφάκι με το πρώτο που είδαμε. Είναι από τους ίδιους γονείς, είχαν κακοποιηθεί, είχαν τσιμπηθεί και τα είχαν πετάξει κάτω στο πάτωμα. Και τι έκανα, επειδή δεν τα πρόσεχαν οι γονείς, είχα δύο άλλα ζευγάρια στις φωλιές που βλέπετε, τα οποία είχαν αυγά, στα οποία πέταξα τα αυγά και έβαλα ένα πουλάκι εδώ και όπως είπαμε, ένα πουλάκι εδώ, δηλαδή αυτά τα δύο είναι αδερφάκια. Και ενδιάμεσα έχουμε κάποια άλλα. Και μπορώ να γυρίσω μέσα στις φωλιές αν θέλετε, έχει και πολλά περισσότερα, όπως και στους διπλανούς περιστερώνες, περιστεράκια, τα οποία δεν έχουν ευλογιά. Πάμε τώρα να σας δείξω τα πουλάκια αυτά, για ποιο λόγο χάσανε την προστασία τους και βγάλανε ευλογιά μόνο στα σημεία που δεν τα προστάτευε το ανοσοποιητικό του σύστημα. Λοιπόν, παίρνουμε το πρώτο αδερφάκι, ήρθα εδώ να έχει φως για να δούμε, θα καταφέρουμε να δούμε κάτι. Εδώ βλέπετε την ευλογιά που έχει γύρω από το λαιμό,
στο κεφάλι είναι ακριβώς, φίλοι μου, σε σημεία στα οποία για κάποιον λόγο όταν τα ρίξανε είχαν κακοποιηθεί, τα είχαν τσιμπήσει, τα είχαν σκίσει τους λαιμούς, που σημαίνει ότι σε αυτό το σημείο, φίλοι μου, που έβγαλε το πουλάκι την ευλογιά, είχε κακοποιηθεί και δεν είχε προστασία πλέον από μόνο του, έτσι ώστε να προστατευτεί. Σε κανένα άλλο μέρος δεν έχει. Εδώ έχουμε το αδερφάκι του, το μελάκι. Κοιτάξτε εδώ στο λαιμό, για να βάλουμε λίγο φως, εδώ στο λαιμό που το είχαν σκίσει, το είχαν κακοποιήσει. Βλέπετε ότι σε αυτό το σημείο μόνο έβγαλε ευλογιά, δηλαδή εκεί ακριβώς που υπήρχε η βλάβη και πουθενά αλλού. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Βλέπετε ότι ο οργανισμός έχει την ικανότητα να προστατευτεί. Το κουνούπι μεταδίδει μεν την ευλογιά, αλλά δεν είναι το ίδιο αυτό που θα κάνει τη ζημιά. Εξαρτάται από το νοσοποιητικό σύστημα των περιστεριών και των καναρινιών το ποιος θα προσβληθεί και ποιος όχι. Συνήθως το περνάνε όλα χωρίς να το καταλάβουμε, όχι σε αυτήν την ακραία μορφή. Εδώ ήταν σκισμένος ο λαιμός του και έχει βγάλει ευλογιά. Αυτό είναι από τα άλλα τα πουλάκια, δεν έχει τίποτε, παρόλο που έπιασα, βλέπετε, με το χέρι μου, τα άλλα δεν φοβάμαι να πιάσω και αυτά, όπως, γιατί έχω και live την κάμερα, έτσι για να βλέπετε, και αυτά τα πουλάκια, έχω και εδώ πέρα πουλάκια, δεν έχουν τίποτα απολύτως. Για το λόγο του αληθές, μπήκα και στον άλλο περιστερόνα. Ευλογιά μηδέν. Ευλογιά μηδέν. Ευλογιά μηδέν. Ευλογιά μηδέν. Πολύ μικρά πουλάκια. Ευλογιά μηδέν. Ευλογιά μηδέν. Και ευλογιά μηδέν. Λοιπόν, και συνεχίζουμε για την ευλογιά. Εδώ δεν έχω. Εδώ δεν έχουμε, εδώ δεν έχουμε, εδώ και άλλα μικρά, και εδώ δεν έχουμε. Εδώ ο μάστορας αυτός άρχισε να βγάζει επιτέλους πούπουλα. Και εδώ έχουμε, ούτε ευλογιά εδώ πέρα, εδώ κλωσάμε. Και εδώ βγάλαμε πουλάκι. Βλέπετε. Οπότε, φίλοι μου, είδατε το βιντεάκι, όσο μπορούσα να το τραβήξω τουλάχιστον. Αυτή είναι η θεωρία μου στα περιστέρια. Βλέπετε τα μικρά τα περιστερά και τι διαφορές έχουμε. Ότι δεν μπορέσαν να προσβληθούν όλα, προσβληθήκανε μόνο αυτά τα οποία τα βρήκε εκείνη τη στιγμή, ας το πούμε έτσι, με κατεστραμμένο νοσοποιητικό, χωρίς προστασία λόγω του δέρματος, των προβλημάτων που είχαν, τις πληγές που είχαν και οτιδήποτε. Όλα τα υπόλοιπα πηγαίνουν κανονικότατα. Στα καναρίνια που μπήκα άλλη μια φορά εδώ πέρα, δεν υπάρχει, φίλοι μου, ευλογιά φέτος ούτε για δείγμα, ούτε στα μικρά ούτε στα μεγάλα. Στα μεγάλα ούτως ή άλλως δεν το περίμενα, διότι τα περσινά και τα πιο παλιά όλα έχουν περάσει. Αυτή είναι η θεωρία μου. Ο καθένας μπορεί να κάνει και να πιστεύει ό,τι θέλει. Εγώ είμαι εδώ σε αυτό το βίντεο απλά για να δείχνω αυτά τα παραδείγματα. Θα έλεγα ότι μου είναι ευχάριστο, έτσι όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, μία στο τόσο να συμβαίνει κάτι, έτσι για να μπορώ να το δείξω και να μπορέσω να ξετυλίξω αυτό το κουβάρι και να μιλήσω για αυτή τη θεωρία που έχω. Έτσι, ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε και ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις καταστάσεις, έτσι ώστε να δημιουργούμε κάθε χρόνο με τους απογόνους που βγάζουμε και στα περιστέρια και στα καναρίνια, και να το πάμε κάποια αρκετά χρόνια, να το προχωράμε έτσι ώστε όχι να εξαλείψουμε αυτές τις ασθένειες, απλά όπως είπαμε να μπουν τα γενικά τα περιστέρια μας και τα καναρίνια μας σε μια κατάσταση και να είναι απλά πολύ πιο ανθεκτικά, να μπορούν να αντιμετωπίζουν αυτές τις καταστάσεις, τις φυσιολογικές
γιατί πρόκειται για φυσιολογικές ασθένειες, δεν είναι κάτι το καινούργιο και κάτι που θα μπορούσε να έχει βγει κάτι καινούργιο τώρα το οποίο να μας προβληματίσει και να προβληματίσει στην ουσία ούτως ή άλλως και το εμπόριο να προβληματίσει, ας το πούμε έτσι, και τους επιστήμονες και τους κτηνιάτρους και αυτά και να μην μπορούν να αντιδράσουν. Απλά να μην φοβόμαστε, έτσι. Και να εμπιστευόμαστε μόνο ανθρώπους που μπορούμε να τους εμπιστευτούμε, είτε επιστήμονες είτε όχι, και να μην βγαίνουμε μέσα σε ομάδες και λέμε αερολογίες και οτιδήποτε. Εξίσου θέλω να πω ότι για όλους αυτούς τους φίλους που δίνουν συμβουλές να πάνε κάποιοι στο φαρμακείο και να πάρουν κάποια φάρμακα, οτιδήποτε, έτσι ώστε να γλιτώσουν, όταν έχουμε φίλοι μου να κάνουμε με έναν ιό, έχουμε να κάνουμε με έναν ιό. Είτε στο δέρμα είναι αυτός, είτε στο περιβάλλον είναι αυτός, είτε στα πνευμόνια είναι αυτός, έχουμε να κάνουμε με έναν ιό. Μπορούμε να προστατέψουμε, φίλοι μου, τα πτηνά μας, να κάνουμε κάτι στα πτηνά μας, έτσι ώστε να τα βοηθήσουμε να δυναμώσουν, να τα βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν ίσως και δευτερογενείς λοιμώξεις, διότι όταν εξασθενεί ένας οργανισμός, έρχονται στο προσκήνιο και άλλες ασθένειες. Οπότε θα μπορούσαν να κάνουμε θεωρητικά κάποιες θεραπείες προληπτικές με κάποιες αντιβιώσεις, έτσι ώστε να εξαλείψουμε αυτά που θα έρθουν στο προσκήνιο, έτσι ώστε ο οργανισμός να μπορεί από μόνος του να καταπολεμήσει, ας το πούμε έτσι, έναν ιό τον οποίο δεν μπορούμε να το γιατρέψουμε, διότι δεν έχουμε εμβολιάσει, δεν έχουμε αντισώματα, δεν έχουμε τίποτα. Οπότε το να μπείτε στη διαδικασία, θεωρώ, να πάρετε ένα οποιοδήποτε, σε εισαγωγικά, ανθρώπινο αντιϊκό φάρμακο το οποίο θα σας κάνει θαύματα μετά από 2 και 3 μέρες, δεν παίζει, φίλοι μου, αυτό το σενάριο. Συνήθως 3 με 4 εβδομάδες περιμένουμε, περνάνε όλα, κάνουμε ό,τι είναι δυνατό όπως είπαμε να κάνουμε με αυτά που σας είπα, και συνήθως μετά από την 3η εβδομάδα, φίλοι μου, αρχίζουμε και βλέπουμε ούτως ή άλλως, είτε δώσουμε κάτι είτε δεν δώσουμε κάτι, καλύτερα αποτελέσματα, και η φύση προχωράει, μία στο τόσο έρχεται να εκδικηθεί για τα λάθη που κάνουμε χρόνια, και κάπως έτσι προχωράει όλη αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα από τα πρώτα βιντεάκια μου, έτσι για να δώσω κάποιες συμβουλές γρήγορες για όλους τους φίλους που παρακολουθούν αυτό το κανάλι σε σχέση με τα περιστέρια και τα καναρίνια για την ευλογιά. Είναι μια φυσιολογική ασθένεια, χρειάζονται τα πουλάκια βοήθεια, και προχωράμε κανονικά το χόμπι μας. Φίλε και φίλες, τα λέμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας.